Πλήρη κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματο για το καλοκαίρι για όλου ανεξαιρέτω του συνταξιούχου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και για του εν ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου. Περιλαμβάνει το βασικό σενάριο για το πακέτο των νέων μέτρων που συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν χθε το βράδυ ο Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα με τους εκπροσώπους του εκπροσώπου του Πασόκ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Το Οικονομικό Επιτελείο τη Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αν καταργηθούν πλήρω τα δώρα και το καλοκαιρινό επιδόμα για του συνταξιούχου, τότε οι περικοπέ τη συντάξη μπορεί να επιβληθούν από τα 1000 ευρώ και άνω, ενώ στην περίπτωση που οι μειώσει στα δώρα είναι κλιμακωτέ, όπω σύμφωνα με πληροφορίε ζητεί η Δημάρ, τότε οι συντάξει θα περικοπούν από τα 600 ή τα 700 ευρώ. Παράλληλο στο πακέτο που συζητείτε περιλαμβάνεται η κατάργηση των εποχικών επιδομάτων ανεργία, τα οποία λαμβάνουν 150.000 με 160.000 άτομα, η κατάργηση των δώρων και του επιδόματο άδεια για του υπαλλήλου του Δημοσίου, η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και στι ΔΕΚΟ, σημαντικέ περικοπέ στη φαρμακευτική δαπάνη, μαχαίρι στι επιχορηγήσει των καθώ και μείωση του προγράμματο Δημοσίων Επενδύσεων. Στο τραπέζι τέθηκε πρώτα. Για μεγαλύτερε περικοπέ στι προμήθειε υγεία, καθώ και στην άμυνα, αλλά και στο μισθολόγιο των ιερέων.